στελέχη το κόμματος, και λυπάμαι που το λέω, ακόμη και μέλη επαρχιακών γραμματιών, άλλοι κομματικοί αξιωματούχοι, πρώην κομματικοί αξιωματούχοι, υπέσκαπταν απροκάλυπτα τον υποψήφιο που στήριζε η παράταξη και εργάζονταν για την εκλογή των υποψηφίων που στήριζε το ΑΚΕΛ. Απασφάλισε χωρίς να ονοματίζει Ανίτα Δημητρίου για τα στελέχη του ΔΥΣΥ που εργάστηκαν στις πρόσφατες εκλογές εναντίον υποψηφίων του ίδιου του κόμματός τους. Οι κακές γλώσσες της Πινδάρου λένε ότι η πρόεδρος του κόμματος μιλούσε ακόμη και για στελέχη πρώτης γραμμής, τα οποία έκαναν τα δύνατα δυνατά να μην εκλεγούν συγκεκριμένοι υποψήφοι των δημοτικών εκλογών που είχαν παίξει το δικό τους καθοριστικό ρόλο στις περσίνες προεδρικές εκλογές υπέρ του Νίκου Χριστοδουλίδη. Όλα τα πιο πάνω έλαβαν χώρα στο σημερινό πολιτικό γραφείο, το οποίο αξιολόγησε τα δεδομένα που διαμορφώνονται στο νέο πολιτικό σκηνικό, το οποίο βρήκε το Δημοκρατικό Συναγερμό σχετικά αλόβητο λόγω της νίκης στις ευρωεκλογές, με πολλά όμως εσωτερικά ζητήματα λόγω εσωστρέφειας. Τη διπλή εκλογική διαδικασία της 9ης Ιουνίου δεν αποτέλεσε εκλογική πανολεθρία για το Δημοκρατικό Συναγερμό όπως μερικοί προέβλεπαν, άλλοι ευελπιστούσαν. Και ορισμένοι εργάζονταν είτε φανερά είτε υπογείως για να επιτύχουν τη συντριβή του Δημοκρατικού Συναγερμού. Παραδέχτηκε μάλιστα ότι έγιναν και λάθος επιλογές σε συγκεκριμένους υποψήφιους, αναλαμβάνοντας το μερίδιο της ευθύνης που της αναλογεί. Έχουμε καθήκον να αξιολογήσουμε τον εαυτό μας αυστηρά μεν, αλλά σφαιρικά και αντικειμενικά δε. Στα υπόλοιπα υπέδειξε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός από εδώ και πέρα θα πορευθεί με ενότητα, ώστε το κόμμα να παραμείνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων, εν μέσω όμως προβληματισμού για τη συμπεριφορά μιας μερίδας πολιτών στην κάλπη της 9ης Ιουνίου. Η εξασφάλιση έδρας από το ακροδεξιό ΕΛΑΜ στο Ευρωκοινοβούλιο είναι κάτι βεβαίως που μας ανησυχεί. Όπως επίσης μας προβληματίζει και αυξανόμενη τάση για στήριξη αντισυστημικών επιλογών. Σε ό,τι αφορά την ουσία, το πολιτικό γραφείο ενέκρινε την εισήγηση της Ανίτας Δημητρίου για έναρξη προσυνεδριακού διαλόγου, ο οποίος θα οδηγήσει στην πραγματοποίηση καταστατικού συνεδρίου προς το τέλος του έτους. Μέχρι τότε υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν και τα οποία τροχοδρομούνται. Ανέπτυξα ένα συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο για την οργανωτική, διοικητική και πολιτική ανασυγκρότηση της παράταξης, για να αντιμετωπίσουμε ακριβώς όλες αυτές τις παθογένειες και αδυναμίες. Ενώ δεν ξεκαθάρισε ακόμη το πότε θα γίνει το εκλογικό συνέδριο για να πλήρωση της θέσης του ενός αντιπροέδρου που κενώθηκε μετά την παραίτηση του Μάριου Μπελεκάνου.